Γονατίζουν οι επαγγελματίες από τα ΠΟΣ και το τηλεφωνικό κέντρο του Live News κατακλείζεται από καταγγελίες που οργισμένοι επαγγελματίες κάνουν, καθώς βλέπουν να εξανεμίζονται τα έσοδά τους. Χαρακτηριστική η περίπτωση mini market που πλέον θα πουλάει τις εφημερίδες με χασούρα. Τώρα που έχω mini market, πάλι δεν ήταν υποχρεωτικό, αλλά το συνέχισα λόγω του περιττέρου. Όπως σας είπα και νωρίτερα, ας πούμε, έδωσα ένα παράδειγμα στην εφημερίδα, την Εσπρέσο. Η πώλησή της έχει 1 ευρώ, εγώ βγάζω την εφημερίδα αυτή 5 λεπτά. Κέρδος. Αν έρθει κάποιος και μου πληρώσει με κάρτα, έχω χάσει το κέρδος μου. Και πολύ πιθανόν έχω βάλει και επιπλέον και από την τσέπη μου. Και δεν είναι μόνο αυτό το κόστος. Το καθημερινό μικρό ποσό αυγατίζει. Στο λογαριασμό μπαίνει το νίκη και η συντήρηση της συσκευής. Και τον μήνα οι χρεώσεις μοιάζουν πια σαν να πληρώνουν μια ακόμα ασφαλιστική εισφορά ή ένα φόρο. Μου στοιχίζει περίπου την ημέρα, είναι ανάλογα τις πωλήσεις που θα γίνουν, συναλλαγές. Είναι η προμήθεια περίπου την ημέρα γύρω στα 3 με 4 ευρώ. Οπότε το μήνα περίπου μου βγαίνει 100 με 120 ευρώ. Είναι η προμήθεια που μου κρατάει η τράπεζα από τις συναλλαγές του ΠΟΣ. Με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαμε να καλύψουμε κάποιο άλλο έξοδο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο τηλεφωνικό κέντρο του Live News, αυτοκινητιστές και όχι μόνο, θα καταγγείλουν αναδρομική χρέωση 96 ευρώ για τα μηχανάκια τους. Και από την άλλη, καταναλωτές. Ακούστε αυτή την καταγγελία. Περίπτερο βάζει καπέλο στην τιμή για τη χρήση κάρτας. Πήγα σε ένα περίπτερο στα Ιωάννινα να αγοράσω 2 πακέτα τσιγάρα και με ενημέρωσε η υπάλληλος του περιπτέρου ότι θα με χρεώσει 10 λεπτά προμήθεια. Θέλω να πληρώσω με κάρτα. Την ρώτησα από πού προκύπτει αυτό μόλις. Το αποφασίσατε, μου λέει ναι, άλλοι χρεώνουν 50 λεπτά, εγώ χρεώνω 10. Την έκανα τη συναλλαγή απλά για να έχω την απόδειξη. Χρεώνει, είτε αγόραζα κάτι με 5 ευρώ, είτε με 3, είτε με 100, θα χρέωνε. Όπως ακούσαμε από αυτή την καταναλώτρια που βρέθηκε στα Ιωάννινα, χρεώθηκε 10 σεντ για τη χρήση του POS στο περίπτερο, ενώ οι χρεώσεις φτάνουν ακόμα και τα 50 σεντ. Την ίδια ώρα και στην Πάτρα, οι καταστηματάρχες γονατίζουν και διαμαρτύρονται, όπως θα καταγράψει στο διπορικό της ναχαϊκή πρωτεύουσα η Ελένη Ασημακοπούλου. Με αυτόν τον περιπτεριούχο που θα πει πως λίγο καιρό βασικά προϊόντα όπως τα τσιγάρα δεν θα συμφέρει πια να πωλούνται. Περίπτερο έχω, δουλεύουμε με τα περίπτερα, μας λιώσανε με τα πώς. Με το πώς. Έχουμε πρόβλημα στα καπνικά, στις εφημερίδες, στον τύπο και στα εισιτήρια. Δουλεύουμε 2-3% και η τράπεζα μας κρατάει 1% προμήθεια. Με αποτέλεσμα. Μας κρατάει και τα χρήματα μέσα και χάνουμε από τα ποσοστά μας. Δηλαδή κάποια στιγμή θα τα κόψουμε. Εισιτήρια, τσιγάρα, δηλαδή μπαίνουμε μέσα. Οι προμηθευτές δεν μας φέρνει κανένας πώς να δώσουμε πώς, να τους πληρώσουμε. Αυτό γιατί γίνεται δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι μόνο οι προμήθειες, αλλά και οι δυσκολίες στη συναλλαγή. Θα πούν στην κάμερα εργαζόμενοι τις λαϊκές. Πρώτα απ' όλα θα δημιουργήσει δυσκολία ως προς τη λειτουργία. Γιατί από ό,τι βλέπετε και δείχνει και η κάμερα, είμαστε στην ύπαιθρο. Οπότε αυτά τα μηχανήματα, τα ηλεκτρονικά, είναι ευαίσθητα και στον ήλιο και στη βροχή και στο αγιάζι που εμείς δεχόμαστε εδώ καθημερινά. Και για του λόγου του αληθές, ένας πελάτης θα ρωτήσει τι γίνεται με τη νέα εποχή των πώς στη λαϊκή. Ένα ματσάκι μαϊντανό, ας πούμε, 40 λεπτά. Αν δώσεις μια κάρτα και προσθέσεις την προμήθεια της τράπεζας και μιας κατάστασης που υπάρχει πίσω από αυτή, πείτε μου εσείς, περί τίνος συναλλαγή πρόκειται. 40 λεπτά. Αυτό που κάνει 40 λεπτά, γιατί του αρέσει. Όμως αυτό δεν του αρέσει. Θα πάει δίπλα γιατί ο άλλος έχει καλύτερο. Για άλλα 40 λεπτά, για 30 λεπτά. Είναι ζητήματα δηλαδή πρακτικά τα οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει η λαϊκή αγορά. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, ο χρόνος μας είναι λίγος. Αγανακτισμένοι και οι ταξιτζίδες. Σε εμάς πρακτικά είναι δύσκολο μέσα στο ταξί να γίνεται αυτό. Καταλαβαίνετε, στην αλλαγή όταν αποβιβάζουμε πελάτες στους δρόμους σε κεντρικούς οδούς και τα λοιπά, να καθόμαστε με το POS να κάνουμε τη συναλλαγή. Και βέβαια, στην περίπτωση του ταξί, το κόστος του POS δεν μπορεί να μετακυλιστεί στον πελάτη. Αλλά αυτό δεν ισχύει για τις υπόλοιπες περιπτώσεις που είναι βέβαιο πως τελικά ο πελάτης θα πληρώσει την ύφη.